Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Καβάλας για να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση της μάσκας στα σχολεία. Οι γονείς, όπως δηλώνουν, δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο με τη μάσκα, ενώ πολλοί εξ αυτών αμφισβητούν και την ύπαρξη του κορονοϊού. Γιατί δεν μας αρέσει. Γιατί δεν μας αρέσει να το επιβάλλουν. Μας το επιβάλλουν. Πώς θα προστατευτούμε από τον κορονοϊό? Ορίστε. Πώς θα προστατευτούμε από τον κορονοϊό? Ο κορονοϊός, εγώ πιστεύω, είναι μια μούφα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Να λέμε όχι, βέβαια. Γιατί τώρα παιδιά είναι εδώ πέρα, οι μεγάλοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τα μικρά, τα παιδιά θα τα απεξέλθουν. Λέμε όχι στην υποχρεωτική χρήση μάσκα στο σχολείο. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν προστατεύει αρκετά, δεν υπάρχει λόγος να τα φοράνε τα παιδιά στο σχολείο. Περισσότερα προβλήματα να δημιουργήσει, ειδικά αυτά τα μικρά παιδιά δεν ξέρουν. Εδώ μεγάλους βλέπεις δεν κάνουν σωστή χρήση. Όσο μικρά παιδιά. Ότι είναι όχι, είναι όχι. Γιατί? Γιατί πρώτον δεν προστατεύουν τα παιδιά μας, αντιθέτως θα κάνουν χειρότερα, πιστεύω. Γι' αυτό και έχουμε και τα πανιά μας και λέμε ότι φήμωτρα δεν τα θέλουμε. Οι επιστήμονες όμως λένε ότι είναι για καλό και ότι έτσι θα αποκλειστεί διασπορά του ιού στα σχολεία. Γιατί υπάρχει ιός? Υπάρχει? Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αν υπήρχε δεν θα ήμασταν όλοι εδώ τώρα, νομίζω. Εννοείται, χωρίς μάσκες τα παιδιά μας. Γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδιά, δεν θα αντέξουν 7 ώρες να είναι με μάσκα και είναι κρίμα. Ότι υπάρχει ιός υπάρχει, αλλά εντάξει, όσο μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, αλλά με μάσκα δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Ο ιός είναι αυτός που είχαμε πάντα. Με μάσκα θα γίνει χειρότερα τα παιδιά. Εσείς ως μητέρα τι θα θέλατε να κάνουν τα παιδιά σας στο σχολείο σε αυτή την κατάσταση? Να πλένουν τα χεράκια. Να προστατεύουν τον εαυτό τους, να ακούν ό,τι λένε οι δασκάλοι, αλλά όχι μάσκα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω, στη Ρωσία 1η Σεπτέμβρη πήγανε 17 εκατομμύρια προτάκες, κοιτάξτε, χωρίς μάσκες. Ρώσοι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους ή είναι χαζοί, δεν έχουν καλή ιατρική. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Εκεί τι μέτρα λάβανε? Εκεί απλά πλήσιμο χεριών, σε κάθε τάξη υπάρχει μια συσκευή για απολύμανση χεριών. Αυτό. Αυτό και μόνο. Και είναι μεγάλες τάξεις και πολλά παιδιά. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά. Τι άλλο να πω, το φοράω στη δουλειά και έχω πάθει τα 1002. Δηλαδή να το φορέσει και το παιδί μου, το θεωρώ πολύ υπερβολικό. Ένα μωρό. Και πώς θα προστατευτούν τα παιδάκια στο σχολείο? Γιατί εσύ πιστεύεις σε όλο αυτό? Μια ίωση είναι. Όπως είναι όλες οι άλλες ιώσεις, είναι και αυτό. Οι νεκροί? Οι νεκροί, ποιο νεκροί, το 103 χρονών και πέθανε από κορονοϊό? Το 89? Το 93 χρονών, συγγνώμη, το κορονοϊό περιμένω, ναι. Κάτι άλλο? Εγώ δεν θέλω να πάει το παιδί μου στο σχολείο με τη μάσκα, γιατί μας λένε, δηλαδή όποτε μας λένε έχει αυτό πανδημία και τέτοια, εγώ αλλιώς καταλαβαίνω πανδημία τι είναι και ή να μην πάνε τα παιδιά καθόλου στο σχολείο. Εγώ σκέφτομαι να μην στείλω καθόλου στο σχολείο γιατί θέλω να προστατεύω το παιδί μου, δηλαδή. Να προστατεύω από την πανδημία, να πούμε έτσι, ή ας πάνε χωρίς μάσκες και να κάτσουν τα παιδιά στο σπίτι. Αλλιώς θα την κρατήσω στο σπίτι. Αυτό θέλω. Λέμε όχι στην υποχρεωτική χρήση μάσκα. Λέμε όχι στη χρήση μάσκα γενικώς. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε μάσκα. Και από τον κορονοϊό πώς θα προστατεύουμε? Ποιος είναι ο κορονοϊός? Έχετε δει κάτι που δεν έχω δει κάτι εγώ? Αυτά που ακούμε τα ακούμε. Δεν βλέπουμε όμως αυτά που ακούμε. Βλέπουμε μόνο μέτρα για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε και η υποστολή της σημαίας. Το συγκεντρωμένο πλήθος χειροκρότησε το στρατό και είπε μαζί του τον εθνικό ύμνο. Από την κόψη του σπαθιού την τραβερή
επειδή δεν ακούτε όλοι, να κρατάτε τις αποστάσεις, γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μεγάφωνο, γιατί... Ούτε κόμμα είμαστε, ούτε συνδικαλιστές. Δεν είμαστε σε κάποιο κόμμα δυστυχώς, είμαστε απλοί γονείς και μαζευτήκαμε εδώ σήμερα γιατί διαφωνούμε για τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τα σχολεία. Αυτό όλο που βλέπετε εδώ ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα μαμάδων στο Facebook που λέγαμε τις ανησυχίες μας και αποφασίσαμε να προσκαλούμε ο καθένας φίλους, φίλες και μαμάδες που είναι αντίθετοι με τα μέτρα και έτσι γίνεται όλο αυτό που βλέπετε εδώ σήμερα. Είμαστε όλοι κατά των μέτρων. Η γνώμη μας είναι ότι εφόσον λένε ότι υπάρχει κάποια πανδημία και αυτός ο ιός είναι θανατηφόρος, προτιμούμε να μην ανοίξουν τα σχολεία, γιατί τα μέτρα που έχουν ζητήσει δεν μπορούν να τηρηθούν από μικρά παιδιά. Έχω και εγώ μικρά παιδιά, τους βλέπω ότι δεν μπορούν να τηρήσουν άλλες οδηγίες, να το πω έτσι, και σίγουρα δεν θα είναι ασφαλής η χρήση της μάσκας από αυτά. Έχουμε διαβάσει σίγουρα όλοι, στο ίντερνετ, σε εφημερίδες, σε περιοδικά, ότι αν δεν γίνει σωστή χρήση μάσκας, υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να νοσήσουν. Και σίγουρα δεν το θέλει κανένας αυτό για τα παιδιά του. Καλέ, μη μαλώνετε. Μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Yeah. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλά, σώπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι... Και από μένα είμαι και εγώ γονιός όπως όλοι σας. Ανησυχώ και εγώ για το μέλλον των παιδιών μου, γι' αυτό και είμαι εδώ σήμερα. Ο κοινός λόγος που είμαστε όλοι εδώ σήμερα είναι τα παιδιά μας. Και κυρίως τα απαράδεκτα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για αυτά. Μέτρα μέρος των οποίων προσπαθεί να τους επιβάλλει, απειλώντας μάλιστα, ότι δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο χωρίς μάσκα και άλλα τέτοια. Και επειδή έχω μιλήσει, πιστέψαμε με πάρα πολλούς γονείς την τελευταία εβδομάδα, θα ήθελα να σας πω τους προβληματισμούς μου, που πιστεύω ότι στην πλειοψηφία είναι κοινή. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το θέμα μάσκα προστασίας, σε εισαγωγικά. Δεν θα αναφερθώ στο αν προστατεύει και ποιους προστατεύει, αλλά στον τρόπο χρήσης. Είναι δυνατόν ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου να φορέσει σωστά τη μάσκα προστασίας, να μην την ακουμπήσει καθόλου με τα χέρια του? Τα μεγαλύτερα παιδιά θα τη φοράνε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά στα διαλύματα όχι. Τι λογική είναι τώρα αυτή? Στο διάλειμμα, τα ίδια παιδιά δεν θα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αλλά και με άλλα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Στο διάλειμμα ο ιός μπαίνει σε αναστολή? Αν είναι δυνατόν, κάποιοι γονείς μου είπαν θα τα εκπαιδεύσουν να τη φοράνε σωστά. Μα εγώ το παιδί μου δεν το στέλνω στο σχολείο να εκπαιδευτεί πώς να φοράει μια μάσκα, το στέλνω να μάθει γράμματα, να παίξει με τους φίλους του, να κοινωνικοποιηθεί. Αυτές είναι απλές απορίες. Σε δεύτερη φάση θα ήθελα να αφαιρθώ στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νομού Καβάλας. Μέσα στο κείμενό τους γράφει επί λέξη ότι οι δέσμοι μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στους σχολικούς χώρους δεν μπορεί να συμπυκνώνεται στη συνθηματική διατύπωση, ναι ή όχι, στη χρυσή μάσκας.